Έχουμε την χαρά και τιμή να έχουμε σε απευθεία σύνδεση τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος χθες είστε ακόμα στη Ρόδο, κύριε Υφυπουργέ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είμαστε στη Ρόδο γιατί και σήμερα έχουμε μία σειρά από δράσεις να κάνουμε το πρωί και επιστρέφουμε νωρίς το μεσημέρι. Άρα, πέρα από τα μέτρα που με την βοήθειά σας θα υπενθυμίσουμε ή θα ανακοινώσουμε στους τηλεθεατές που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, δώστε μας λίγο και το ρεπορτάζ των όσων εσείς διαπιστώσατε αυτές τις ώρες που βρίσκεται στο πολύπαθο νησί, στην αυαρχίδα του τουρισμού που επλήγει, όχι ανεπανόρθωτα, αλλά επλήγει σε σημαντικό βαθμό αυτό το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, ήμασταν εδώ και τις μέρες της Μεγάλης Πυρκαγιάς μαζί με συναδέλφους, με το κυβερνικό κλιμάκιο, τότε που η κατάσταση ήταν δύσκολη. Σήμερα η εικόνα, αν εξαιρέσει τις περιοχές που επλήγησαν από την Πυρκαγιά, όπου και εκεί έχουμε επικεντρώσει το βλέμμα μας και την προσοχή μας, το νησί είναι ξανά στα πόδια του, με κόσμο, με ρυθμούς και προσέλευση κόσμου, οι οποίοι γεμίζουν αισιοδοξία όλους τους επαγγελματίες, όχι μόνο για την επόμενη μέρα, αλλά και για την τρέχουσα. Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον τουριστικό από όλες τις αγορές ξανά για το νησί. Είναι γεμάτο, ο κόσμος πηγαίνει, έρχεται, κινείται κανονικά. Έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς, ρυθμούς κανονικής οικονομικών συνθήκων. Και αυτό, ξέρετε, γεννά μία αισιοδοξία, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τις δυσκολίες που βίωσε για εκείνη την εβδομάδα του Ιουλίου. Να πούμε δύο λόγια και για τα μέτρα, γιατί θέλουμε να σας ρωτήσουμε για τον Εύρο. 15η μέρα μένετε εκεί η Πυρκαγιά, οπότε ας πούμε δύο λόγια και για τα μέτρα, για να πάμε και για εκεί αυτή την ανυπολόγιστη καταστροφή, τι εικόνα έχει. Έχουμε ενεργοποιήσει από την πρώτη στιγμή τα μέτρα στήριξης στη Ρόδο και σε άλλες περιοχές. Έχουμε διαμορφώσει ένα πλαίσιο μέτρων κρατικής αρρωγής που αφορά όλους. Εδώ μάλιστα ξεκινήσαμε στη Ρόδο τις αυτοψίες ακόμα τις ημέρες που δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάσβεσης για να κάνουμε και τις αυτοψίες. Οι αυτοψίες στη Ρόδο έχουν οδηγήσει σε 45 περιπτώσεις. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μόνο τα κόκκινα και σπίτια που πρέπει να επανακατασκευαστούν είναι 3. Άρα σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν δρομολογηθεί όλες οι διαδικασίες, ακόμα και η πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr έχουν αρχίσει καταβολές των πληρωμών της πρώτης αρρωγής προς τους δικαιούχους στη Ρόδο. Οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί καλύπτονται το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής σε ποσοστό κάλυψης 70% της εκτιμηθής ζημιάς. Αντίστοιχο ποσοστό, κύριε Υπουργέ, αφορά και τον πρωτογενή τομέα. Επειδή είχαμε πάρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές και η χώρα μας δυστυχώς έχει θλιβερό αρνητικό ρεκόρ στην καμένη έκταση. Με τα έργα τα αντιπλημμυρικά, γιατί έχουμε καμένη έκταση στην Αττική, στη Βιωτία, στην Εύβοια ξανά, έχουμε στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, έχουμε αυτή τη στιγμή τον Εύρο ξανά, λέω, που δεν έχει σβήσει. Με τα αντιπλημμυρικά τι γίνεται, θα είμαστε έτοιμοι το χειμώνα? Στον Ασπρόπυργο, στη Μάνδρα έχουμε ζήσει μια τραγωδία. Ενεργοποιούμε την διαδικασία την οποία είχαμε φέρει και είχαμε υλοποιήσει και κατά την περίοδο της Βόρειας Εύβοιας. Θυμάστε το 2021, τις μεγάλες πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια αμέσως προχώρησαν σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες. Τι αλλαγή κάναμε τότε? Φέραμε τα δασαρχεία κάτω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αλλά πλημμύρισαν στη Βόρεια Εύβοια τότε. Δεν ήταν όλα έτοιμα Όχι, στην ώρα του. Αν θυμάστε καλά, είχαμε μικρές πλημμύρες σε μία περιοχή τον πρώτο μήνα. Άρα καταλαβαίνετε, για είχαμε τον είχαμε το Σεπτέμβριο. Είχε μετά περάσανε δύο χρόνια. Περάσανε δύο χρόνια και δεν είχαμε κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο στη Βόρεια Εύβοια. Άρα υπό αυτές τις κατευθύνσεις συνεχίζουμε και τώρα και σε όλες τις άλλες περιοχές. Δηλαδή τι? Ξεκινάνε γρήγορα τα αντιδιαβρωτικά έργα, έτσι ώστε να γίνουν οι παρεμβάσεις στις δασικές περιοχές για να μην έχουμε περαιτέρω διάβρωση του εδάφους, δηλαδή να μην κατέβουν τα χώματα προς τα κάτω, για να μπορέσει και φυσικά και να προχωρήσει και η φυσική αναδάφιση, αλλά όπου χρειαστεί να παρέμβουμε και τεχνικά. Ενώ παράλληλα γίνονται όλες οι μελέτες για τα αντιπλημμυρικά έργα και στο κομμάτι το δασικό, με φράγματα όπως έγινε και στη Βόρεια Εύβοια, αλλά και στο παιδινό κομμάτι. Αυτό άλλωστε είναι και το αίτημα της περιφέρειας εδώ στη Ρόδο. Τελείωσε την τεχνική έκθεση, μας την έστειλε και προχωρούν σχετικές διαδικασίες χρηματοδότησης. Άρα θα κινηθούμε με τις ίδιες ταχύτητες όπως και στην Βόρεια Εύβοια, έτσι και σε κάθε περιοχή. Αυτή είναι και η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού. Αυτή άλλωστε είναι και ένα έργο που
έχει αναλάβει και ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Γιώργος ο Αμυράς, έτσι ώστε να τρέξει όπως αντιστοίχως είχε τρέξει και στη Βόρεια Εύβοια όλες τις άλλες διαδικασίες στις περιοχές που επλήγησαν. Άρα είναι κάτι που δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό προφανώς λοιπόν, και πολύ μεγάλη έκταση. Όσο και... πιο γρήγορα γίνεται. Και χρειάζονται πολλά χέρια. Τώρα, επειδή μετράμε 15η μέρα για μια τεράστια, κατά την κρίση, μας επιτρέψτε μου, ίσως φάνω υπερβολικό, σε εθνική πληγή που είναι αυτή η ανελαίτη πυρκαγιά, αυτή η δασική πυρκαγιά στον Εύρο μας, στο δάσος της Δαδιάς. Για μένα είναι τεράστια περιβαλλοντική πληγή. Έχετε ενεργοποιήσει, αν δεν κάνω λάθος, αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα Αντινέρο 3. Είναι ορθό αυτό? Έχουν ενεργοποιούνται. Να πούμε, το Αντινέρο 3 είναι, το Αντινέρο πρόγραμμα είναι πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή τεράστια ποσά, σημαντικά ποσά που κάθε χρόνο έχουν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Νομίζω πλέον φέτος ξεπεράσαμε τα 70 εκατομμύρια στο Αντινέρο 2, δηλαδή που είναι αντιπυρική περίοδος Μάιο με Αύγουστο. Δεν ξέρω τι καταφέραμε με τεράστια ποσά στη διαχείριση της ελληνικής κυβέρνησης Μάιο με Αύγουστο, όταν μετράμε τέτοιες πυρκαγιές, τέτοια ποσότητα πυρκαγιών, ή αν θέλετε τέτοιο αριθμό άλλων πυρκαγιών, αλλά και τέτοια καταστροφή από δασικές και όχι μόνο πυρκαγιές. Το Αντινέρο 3 σε τι θα βοηθήσει, όταν φάνηκε ότι η εποπτεία και διαχείριση αλλά και αξιοποίηση του Αντινέρω 2 δεν έφερε τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσαμε όλοι μας και φυσικά η ελληνική κυβέρνηση? Κοιτάξτε, είναι Ταμείο Ανάκαμψης, θα μπορούσε στους θεατές μαζί με το δικό σας Υπουργείο και στην αρμόδια Υπουργεία. Και, με συμμετοχή και του ΤΑΙΠΕΔ, έτσι δεν το λέω απλά για όσο... Η αξιολόγηση των πραγμάτων θα πρέπει είναι να γίνει. Πάρα πολλά εκατομμύρια, αυτό λέω. Θα πρέπει να γίνονται με βάση το background της κάθε περίπτωσης. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ξεκινάμε από τα νέα δεδομένα. Ποια είναι τα νέα δεδομένα? Ότι έχουμε μια κλιματική κρίση, η οποία πλήττει. Ναι, αλλά σας παίρνετε λεφτά που θα περιοχή. Έχετε πάρει ήδη χρήματα για να προστατευτούν τα δάση. Δεν προστατεύτηκαν. Το γιατί. Όχι, δεν θα το κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Δεν προστατεύτηκαν. Και τώρα πάμε σε νέο πρόγραμμα, την Αντινέρω 3, για να διαθέσουμε αυτά τα χρήματα. Όχι. Πού? Είναι μια γενίκευση η οποία δεν βοηθάει το συλλογισμό μας. Γιατί κάθε μέρα έχουμε δεκάδες πυρκαγιές. Στις δεκάδες πυρκαγιές δεν σε ασχολούμαστε, δεν βλέπουμε στους δέκτες σας τις δεκάδες πυρκαγιές. Βλέπουμε μία. Υπάρχουν εκεί που δημιουργούνται, υπάρχουν δύσκολες συνθήκες, εκεί που ξεφεύγει το φαινόμενο λόγω των συνθήκων που υπάρχουν και εστιάζουμε σε αυτή τη μία με τις καταστροφικές συνθήκες. Ναι, αλλά δηλαδή, δεν καθαρίστηκαν οι εκτάσεις που το πρόγραμμα επέβαλε κατά την υλοποίησή του να καθαριστούν, όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα των δασικών πυρκαγιών. Μα σας λέω και ότι με το ενδεχόμενο της κλιματικής αλλαγής το βάζουμε και αυτό. Όταν έχουμε δεκάδες πυρκαγιές την ημέρα, οι οποίες σβήνονται και απολαμβαίνονται και δεν έχουμε τέτοιες εκτάσεις, σημαίνει ότι κάποιο έργο έχει γίνει. Άρα, όταν κάθε μέρα έχουμε δεκάδες πυρκαγιές, τις οποίες δεν γνωρίζουν οι πολίτες, και καλώς γνωρίζουν, αυτή είναι η δουλειά της πυροσβεστικής και του κρατικού μηχανισμού, να τρέχει και να σβήνει τις φωτιές, σημαίνει ότι έχει λειτουργήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Όμως, ναι, έχουμε δύσκολες περιπτώσεις. Έχουμε δύσκολες περιπτώσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουμε όπως στον Εύρο, όπως στη Ρόδο, όπως σε άλλες περιοχές. Γιατί φέτος ήταν μία από τις δύσκολες χρονιές. Ξέρετε, δεν υπάρχει μία γραμμική σχέση κάθε χρονιά να υπάρχουν οι ίδιες πιέσεις ως προς τις πυρκαγιές. Υπάρχουν χρονιές οι οποίες δεν υπάρχουν οι πιέσεις αυτές. Υπάρχουν χρονιές, όπως παρουσίασε ο Υπουργός, που υπάρχουν έντονες αυτές οι πιέσεις. Άρα έχουν γίνει καθαρισμοί από το Αντινέρω. Φυσικά έχουμε ένα πλούσιο δασικό περιβάλλον που χρειάζονται να γίνονται και άλλοι καθαρισμοί. Όταν τα προηγούμενα χρόνια δεν γινόντουσαν καθόλου καθαρισμοί, ερχόμαστε τώρα στα φόρμα τη συζήτησή μας. Ναι. Από πού τα παίρνουμε? Δεν υπήρχε Ταμείο Ανάκαμψης τα προηγούμενα χρόνια. Μα 2 χρόνια παίρνουμε χρήματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι, αυτό λέω. Γι' αυτό γίνονται οι καθαρισμοί. Πάντως, κύριε Τριαντόπουλε, κύριε Υπουργέ, αυτό είναι μια συζήτηση που θα την κάνουμε. Για τις ευθύνες και τι δεν έγινε, γιατί έχουν δοθεί και αρμοδιότητες στους Δήμους, στην αυτοδιοίκηση και μάλιστα και νομικές πλέον. Τα ξέρει και ο Σπύρος πολύ καλύτερα που είναι δικηγόρος. Θέλουμε να μας επιτρέψετε που σας έχουμε κοντά μας να πάμε να κάνουμε μια σύνδεση με τον Εύρο για αυτή την πυρκαγιά που καίει 15η ημέρα. Είναι κοντά μας ο Ιορδάνης Σταμπασίδης, ο οποίος είναι εθελοντής ο άνθρωπος και έχει πάει με την υδροφόρα του και βοηθά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, Ιορδάνη. Ορίστε. Γεια σου, Ιορδάνη, λέω. Καλημέρα από εμάς. Καλή μας φίλε. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα. Μια δύσκολη μέρα στην Δαδιά. Περνάμε πολύ δύσκολα. Η βραδιά ήταν δύσκολη. Κατέβηκε η φωτιά εδώ δίπλα μας. Είναι δύσκολα τα πράγματα εδώ στη Δαδιά. Δεν λέει να σταματήσει αυτή η φωτιά. Είστε εκεί τώρα εσείς τόσες ημέρες. Μπορείτε να μας δείξετε με την κάμερά σας να γυρίσετε να δούμε την κατάσταση? Βλέπουμε τον καπνό πίσω, το οποίο είναι θλιβερό, γιατί είναι μια φωτιά ανεξέλεγκτη αυτή που μένετε.
15 μέρες. Λοιπόν, εδώ και πέρα και... που είμαστε, δύο δεξαπενές με 54.000 λίτρα, αν μπορείτε να δείτε, και ο καπνός από πίσω μας, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Βλέπουμε, βλέπουμε, απλά δεν θέλουμε να σας διακόψουμε καθόλου. Όχι, γεμίζουμε συνέχεια τα πυροσβεστικά, έχουμε τις δεξαμενές, έρχονται τα Έριξον, κάνουν βολές και από πίσω μας χθες η φωτιά κατέβηκε εδώ κάτω, αν μπορείτε να δείτε. Να πούμε, Ιορδάνη, στους φίλους τηλεθεατές, αγαπητέ φίλε, ότι πας με τη δική σου υδροφόρα ως ιδιώτης και συνδράμεις την προσπάθεια που κάνει εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Είσαι εκεί, είσαι ο πολίτης, δίπλα στον κρατικό μηχανισμό που δηλώνεις παρόν. Αυτό έχει τεράστια αξία. Έτσι ακριβώς. Έχω 14 μέρες με το βιτίο σε όλα τα δύσκολα σημεία. Νοσοκομείο, Εγνατία, Δίκελα, Αλεξανδρούπολη, Άβαντας. Ήμασταν μέσα στη φωτιά, δεν μπορούσα να μιλήσω την άλλη μέρα. Γεμίζαμε τα βιτία, έβαζα 40.000 λίτρα πάνω νερό και γέμιζα συνέχεια τα πυροσβεστικά. Κοιμάμαι στο φορτηγό 14-15 μέρες. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και αυτό που θέλω να πω εδώ στην Αδειά, ότι οι πυροσβέστες που έρχονται και τους γεμίζω, το βλέπω στα μάτια τους και στο βλέμμα τους ότι αυτή η φωτιά δεν σβήνει. Μόνο με βροχή σβήνει. Μόνο με βροχή. Μείνετε μαζί είναι μας, γιατί έχουμε τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Τριαντόπουλο. Κύριε Τριαντόπουλο, εσείς είστε σε συνεχή επαφή με το Κέντρο Επιχειρήσεων. Θα ενταθούν οι άνεμοι αργότερα. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Κοιτάξτε, ήμασταν και στη Δαδιά και στην περιοχή πριν από δύο ημέρες και είναι πάνω σημαντική δύναμη του πυροσβεστικού σώματος με όλα τα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα και με τους πολίτες και με το κρατικό τοπικό μηχανισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι είναι πάνω στη διαδικασία κατάσβεσης της φωτιάς. Γίνεται ένας μεγάλος αγώνας με στόχο να περιοριστεί το συντομότερο δυνατόν. Όπως βλέπετε κι εσείς, είναι μια δύσκολη περίπτωση λόγω της φυσιογνωμίας και του δάσους της περιοχής, οπότε όλοι αγωνιζόμαστε και κυρίως αυτοί που είναι στο πεδίο, όπως ο κύριος Σταμπασίδης, όπως όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, μάλλον πολλοί κάτοικοι της περιοχής, εθελοντές, αλλά και κυρίως το πυροσβεστικό σώμα, το ελληνικό, αλλά και από άλλες περιοχές, από άλλες χώρες που έρχονται να βοηθήσουν σε αυτό το δύσκολο έργο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Το εγχείρημα το γνωρίζετε, το γνωρίζουν οι κάτοικοι εκεί, γι' αυτό όλοι μαζί προσπαθούν για να το φέρουν σε πέρα στο συντομότερο δυνατόν. Και Υφυπουργέ, αυτή η εικόνα της πολιτείας δίπλα στον πολίτη και του πολίτη δίπλα στην πολιτεία, αυτή την εικόνα θέλουμε για να ξεπεράσουμε κάθε δυνατό κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει τα εθνικά μας συμφέροντα αλλά και το περιβάλλον μας. Αυτό είναι που έχουμε δρεώσει. Αν δείτε, έχουν αυξηθεί εθελοντές όλα αυτά τα χρόνια. Έχει αυξηθεί, έχει ενδυναμωθεί το πλαίσιο της αρρωγής του κράτους προς τον πολίτη. Το κράτος είναι εκεί στα δύσκολα, δεν είναι στα εύκολα. Και αν κάνουμε μια αποτίμηση του τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, θα δούμε ότι το νέο πλαίσιο κρατικής αρρωγής που έχουμε διαμορφώσει, αυτό έρχεται όχι μόνο να επιβεβαιώσει, αλλά να χτίσει όλα αυτά τα χρόνια και θα συνεχίσει το κάνει σε κάθε περιοχή που έχει δοκιμαστεί από φυσικές καταστροφές. Σας ευχαριστούμε. Τον κύριο Σταμπασίδη, γιατί ο άνθρωπος είναι εκεί. Ναι. Καλή δύναμη μέσα από την καρδιά μας. Σας ευχαριστούμε που είστε εκεί τόσες μέρες. Καλή δύναμη σε όλους που είναι στο πεδίο και στους εθελοντές και στους πυροσβέστες μας. Ιορδάνη, κράτα γερά. Και εσύ και όλοι οι φίλοι μας εκεί πάνω. Μία πολιτική ερώτηση θέλω να κάνω. Εδώ έχουμε την συζήτηση αυτή που την έχουμε αναπτύξει από το πρωί. Ευχαριστούμε τον κύριο Σταμπασίδη. Κύριε Τριαντόπουλε, για τον κύριο Κασελάκη, όλη αυτή την ιστορία με την ελληνική αστυνομία. Είχαμε και νωρίτερα εκπρόσωπο, το σχόλιο σας θέλουμε από την αστυνομία, ότι του δώσαμε κανονικά την αστυνομική φύλαξη που ζήτησε μετά από δικό του αίτημα. Έχει υπάρξει μια ιστορία ότι δεν την είχε ζητήσει τελικά, αλλά η αστυνομία λέει και το αρχηγείο επίσημα ότι τη ζήτησε. Όχι, δεν έχω εικόνα εγώ για θέματα άλλου Υπουργείου. Νομίζω ότι θα πρέπει να ρωτήσετε κάποιον αρμοδιότερο. Όχι, πολιτικό σας ρώτησα, όχι το τι έκανε το Υπουργείο, όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει και με για τα ισοκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αυτό θέλω να ασχοληθούμε με τα σωματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον υπάρχει κάτι για να ασχοληθούν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε να ασχοληθούμε με σοβαρότερα πράγματα, όπως είδατε πριν από λίγο, με πρώτο το μέτωπο της Δαδιάς. Οπότε θα μας επιτρέψετε η σκέψη μας και η καθημερινότητα, η προσήλωσή μας να είναι εκεί. Σας τουλάχιστον ευχαριστώ. Να σου αφορά εμένα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν για τον κύριο Τσίγκα να κάνει σχόλιο, υποθέτω. Για τους Σπαρτιάτες. Ναι.
Το σχόλιο το έκανε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Κύριε Τριαντόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε κόμμα χωρίς αρχηγό, έχουμε και αρχηγό χωρίς κόμμα, όπως είναι.